Πούμε μια καλησπέρα στον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή. Το καλύτερο κύπελο θα γίνει. Φόρεσες μπλούζα, πώς το έπαθες? Ναι, με τα καλοκαιρινά, φοβερός. Όχι, έχεις χάσει επεισόδια. Βγαίνει και χωρίς μπλούζα. Ναι, βγαίνει χωρίς μπλούζα. Και χθες πλακώθηκα και με τον δήμαρχο. Πλακώθηκα. Γιατί? Διότι είναι ένα σχολικό συγκρότημα. Πάει και η κόρη μου για μια και θέλει να το δώσει σε ένα εργολάβο να κάνουν έργα και να πετάξουν έξω τα παιδιά. Μάζεψα λοιπόν τα παιδιά, να πούμε καμιά 200 άτομα, πήγαμε έξω από το Δήμο, συνθήματα, κατέβα κάτω του λέω, ήρθε εκεί ένας τύπος, ήταν ένας εκεί σύμβουλος, και έλα το που λέτε λέει πιο πέρα λίγο. Λέω τι έγινε, ρε, και βρήκαμε λύση, πανηγύρι τα παιδιά από κάτω, καθηγητές, έγινε χάπι. Γεια σου ρε Ραπτόπουλε Τσεκεβάρα. Μπράβο, γίγαντα. Ναι, και ο Ζέβας λέει μπλέξαμε τώρα με αυτό. Καλύτερα, λόγκρε πάρ' το Δήμο το έργο με τον εργολάβο. Βγάλετε λεφτά, δεν είπαμε να με βγάλετε. Κάντε το έργο, αλλά τα παιδιά 3 μήνες που είναι διακοπές, πλακωθείτε και κάντε το. Όχι σαν το πάρκο εκεί στον Άιζα Ράπη, 8 μήνες να φτιάξεις ένα πάρκο ρε. Ρε μπαγάσες τους δύο στην Κίνα. Σε 6 μέρες κάνανε να πούμε ένα νοσοκομείο και εσύ 10 άτομα, ένα φτιάρι, 9 πίνουν καφέ και ο άλλος με το φτιάρι κοιτάει το καπαναριό του Αιγαρά. Μιλάμε για χώρα. Δηλαδή, να είμαι εγώ κυβερνήτης, θα στείλω εξωρία όλη. Εντάξει, λοιπόν, α αφήσουμε τώρα πάρκα, καμπαναριά και σχολεία κλπ. Και να πάμε στην παλίτσα. Πάμε μπάλα. Θα... Και να πω για τον Ατρόμητο, ναι. Να και ο Νίκος είπε. Πολύ βαρύ βλέπω μπροστά στην περιοχή. Το Βέλιο. Μαλθακό, ναι, μαλθακό, ανέκρηκτο και πολύ αργό. Δικαιώνεται εδώ ο Νίκος. Mm-hmm. Μετά τα center back του πολύ αργά και οι δύο. Τις βρίσκει στο πέλαγος ο Άρης με μια κάθετη πάσα στο χώρο, πάρ' το 1-0, τρέχα εσύ να κάνεις να πούμε 15 κόρτερ να κάνεις το 1-1. Ο Αλέφαντος στην μπάλα είναι ο νούμερο 1, τα λέει όμορφα χρόνια τώρα, εγώ τον ξέρω από 15 ετών, 16, έφτασα 52 και ακόμα μαθαίνουμε από τον Νίκο. Στο πέλαγος ο Γούτας, πάρτινα καμιλά, 0-1. Αντίο ζωή Παντελίδης, έβαλε το Βέλιο σέντερ μπακ. Ωραία. Αφού ανοίξαμε την κουβέντα με το Περιστέρι, με το Ατρόμητο Σάρι στο Περιστέρι, Γιώργο, πάμε, είμαστε πιο ευέλικτοι στη ροή. Να δούμε λίγο εντεκάδες, στιγμιότητα, να μπούμε σε κλίμα. Έλεγα και νωρίτερα το αρνητικό στατιστικό 0 γκολ σε 8 μάτς για τον Ατρόμητο. Και αυτό ενισχύει αυτό που λέει ο Νίκος, γιατί όταν δυσκολεύεσαι να κάνεις γκολ μπροστά, εάν φας έστω και ένα πίσω, έχασες. Λοιπόν, να δούμε πώς κατέβηκαν οι δύο ομάδες. Ο Ατρόμητος με Βέλιο, Νταβιώτη, Ενσικουλού, Τριάδα μπροστά, Χαρίση, Μπουσούλαζιτς, Αντρούτσο στα χαφ, Κατράνη, Κυβρακίδη, Ρισβάνη, Γούτα και τον Μέγερη. Και μας λες, Νίκο, ότι αυτός ο Ατρόμητος που είδαμε ήθελε ένα στόπερ ακόμα, έτσι. Βέβαια. Ένα στόπερ ακόμα. Πας στη Σία, γιατί δεν παίζεται έτσι παραδείγματος χάρη ο Άρης, πώς θα το κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, ας δούμε λίγο πάλι τον Ατρόμητο άλλη μια φορά για να πάμε και στον πίνακα. Έχοντας δηλαδή ακόμα ένα στόπερ σε Ρισβάνη Γούτα, να είχε 5 πίσω. Τα χαφ του αφού ο Ρισβάνης έπαιξε. Ο Ρισβάνης δεν ξεκίνησε. Ο Πιτσιρικάς ο άλλος ήτανε. Ναι, δεν είχε το Ρισβάνη, δεν τον είχε. Ο Στρούγκα με τον Αγούτα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ακόμη χειρότερα. Που δεν είχε, που είχε διάδα άπειρο με κάποιον άλλο το Ρισβάνη. Έτσι. Οπότε να είχε τα χαφ του κανονικά, τα 3 χαφ, και μπροστά νομίζω θα έβαζε ο Νίκος Ενσικολού με Βέλιο, Ενσικολού, Μανούσο, να έχει λίγο ταχύτητα. Και πρέπει ένα τον παίχτη να πάρει φόρ. Να κοιτάς να τον βελτιώνεις. Δηλαδή βλέπω ένα Βέλιο, ναι. Ανύπαρτο παίχτη. Ένα όρθιο πράγμα. Mm-hmm. Ποτέ δεν τριπλάρει. Πρέπει να τον πάρει στην προπόνηση, να του βάλει σε ένα αμυντικό. Δυο σας να ασχοληθεί από πάνω του τουλάχιστον 3/4. Έτσι θα τριπλάρει. Εκεί θα μπει. Σταμάτα την μπάλα. Να τον βελτιώσει, ναι. Τον έχει όπως έπαιρνε στο Βέλγιο, ήρθε εδώ, τίποτε. Δεν ακουμπάει την μπάλα. Περιμένει να πάρει καμιά κεφαλιά. Τα καλά του μάτς θα θυμάμαι Κώστα σε Ηρακλή.
και λίγο Αγγλία στο ξεκίνημα, αλλά είναι πολλά χρόνια πίσω. Είναι μια αλήθεια. Άκου τι έπαθε και ο Βέλιος. Ναι. Ήμουν αργός. Τώρα φωνάζει ο γυμναστής, δεν με ενδιαφέρει ούτε με νοιάζει εμένα. Έχει γυμναστεί πώς έχουν οι μεγαλοκυρίες που είναι πλούσιες, να πούμε, personal trainer, και τον έχει κάνει ανέκρηκτο, αργό, νοσηλικό, δεν πάει στα πρώτα μέτρα. Δηλαδή αυτός έχει κάνει γυμναστική και αντί να γίνει εκρηκτικός, που το σώμα του είναι τέτοιο που θέλει την έκρηξη, ακόμα χειρότερος. Μετά, δικαίωση αλέφαντου για το center for. Πού ο Βέλιος φαίνεται ότι δεν είναι φορ μεγάλης κλάσεως. Ότι στον γκολ που χάνει. Ότι βγαίνει τέταρτη γκουλεστά. Πλασάρι λέει out. Δεν με νοιάζει εμένα πλασάρι out. Ο center for ο μεγάλος, ο καλός, πάει τριπλάρι το τερματοφύλακα και μπαίνει. Τραβάει δηλαδή την τρίπλα με το δεξί από τη μεριά το δεξί χέρι του τερματοφύλακα και πλασάρει με το αριστερό. Αυτός επειδή δεν μπορεί, είναι και πλάσαρε out. Μπορεί ακόμα και, αλλά πάλι το ίδιο θα. Αυτά ο Νίκος μας τα έχει πει, εγώ από μόνο τον άκουγα. Ο Φορ πρέπει να έχει προσωπικά γκολ. Μα αν βγει τέτα τέτ μόνος σου. Δηλαδή ο Πέτρος Φορτισάκ, δεν θα τον τρίπλερνε. Ξέρω εγώ ένας ο Άκπομ δεν θα έπαινε τρίπλα. Ο Άκπομ, ο μαύρος που έχει πάω. Ναι. Μόνο. Ο Κλάους που είχαν, θα σούτερνε κι αυτός. Ο Χασάν θα δεν τρίπλερνε, να το κάνει αυτός καλό με το κεφάλι. Του Άρη, ο Ιντέγε. Άλλος, ο Ιντέγε είναι γυμνασμένος, κάνει χιλιόμετρα. Μας λέει ο Νίκος, δεν Νίκο τι λέω εγώ, πώς έγινε αυτός πρώτος χώρος στον Ολυμπιακό. Φέρνανε μου λέει μέσα. Από τα 5 μέτρα την πλάσανε, γκολ. Εδώ τώρα του δίνει την μπάλα και πια κάνει κοντρόλ. Πάλα στα πόδια, την πατάει και πέφτει. Υποδοχή μπάλας με κόλλο στην αισία, τη χάνει. Χαλάει τη και τη θέση. Δηλαδή, και ο ένας σέντερφορ και ο άλλος ήταν σε κατάσταση δραματική. Και όσοι ξέρουν μπάλα και συγκυματίζουν, το πετάνε 0 σε έναν γκολ και παίρνουν 3 φορές τα λεπτά τους απάνω. Λοιπόν, να δούμε. Ναι. Ολυμπιακός, βλέπω. Πριν πάμε στον Ολυμπιακό, παιδί, έχουμε και το βίντεο. Μήπως πάμε να δούμε, αφού μιλάγαμε για το Ατρόμητο Σάρης. Να πω και για τον Ατρόμητο, να ρωτήσω τον Νίκο κάτι. Ναι. Εγώ βλέπω και τον Ατρόμητο. Δηλαδή και σαν προπόνηση. Δεν ξέρω αν φταίει ο Παντελίδης ή ο προηγούμενος ή και οι δύο. Είναι ανέκριτοι παίκτες. Δηλαδή, αν το Βέλιος είναι αργός και ο Γούτας είναι αργός. Ο Κατράνης και ο Τιβρακίδη, μεμονωμένα. Που είναι ταχυδυναμικοί παίκτες. Τους βλέπεις σαν μαγκωμένους, να τα κάνει το σπριντ μαγκωμένος. Ο ίδιο χαφ, όχι ο Μπουσούλαδη, ο Ανδρούσος και ο Χαρίτης. Δεν είναι μεγάλη χαφ. Δεν είναι μεγάλη χαφ, αλλά στην ταχύτητα τους βλέπω είναι πιο πίσω από ό,τι ήταν. Και λέω εγώ τώρα, επειδή ο Νίκος, τον έχω δει σε προπονήσεις, που έκανε στις ομάδες, σε κλειστούς χώρους ο Νίκος, έβαζε ένταση. Δηλαδή, έβαζε 20 επί 20 και μέσα έδινε ασκήσεις για να μπορεί ο παίκτης να τη δίνει στο μικρό χώρο και να φεύγει και να κάνει. Και έχει πάρει από το Κάπελ και μας είχαν 150 προπονητές και βλέπανε. Λέω, είναι δυνατόν αυτοί οι τέσσερις παίκτες. Κατράνης, αριστερά, Σταλέτο, Κυβρακίδη, ταχύτητα 400. Ο Χαρίτης και ο άλλος ο Ανδρούτσος. Δεν μπορεί να είναι ένα κλικ πίσω σε ταχύτητα από ό,τι ήτανε. Δηλαδή βλέπω ότι γενικά ο Ατρόμητος ήταν ανεκρηκτός, πάσα σφικρή και από εκεί και πέρα κενό χώρο. Και με ένα Αριανό που έβλεπα το παιχνίδι, καθότανε, ούτε ανησυχούσε, μόνο όταν γίνεται μια σέντρα στα κόρνερ και πάλι ξέρετε έλεγε. Ο Βέλετ μου λέει, που είναι ένα κεφάλι πιο κοντός από το Βέλιο, τον παίρνει λέει κεφαλιά. Λα ούτε στον αέρα. Αυτό που λες για την έκρηξη. Λοιπόν, ρωτάει, εγώ μεταφέρω γιατί είναι πολύ καλός ο ήχος, έτσι. Ρωτάει ο Κώστας το εξής. Και για τον Κυβρακίδη και για τον Κατράνη, τα δύο ακραία μπακ που έχουν μια ταχυδύναμη, έτσι. Τα χαφ, ο Αντρούτσος, ο Χαρίσης δεν είναι πολύ γρήγοροι, αλλά είναι πιο αργοί από ό,τι τους ξέραμε. Είναι θέμα προπονητή ότι δεν παίζει καθόλου με το χώρο, με την ταχύτητα, και ο Ατρόμητος φαίνεται να μην έχει και έκρηξη, να μην έχει ταχυδύναμη. Κοίταξε ο... Εκτός δηλαδή, από την τακτική. Ναι, δηλαδή να σου δώσω να καταλάβεις. Το θέμα είναι ότι δεν πάνε έξω να δουν προπονήσεις. Ναι. Μεγάλη δουλειά. Εγώ βρήκα
συγχωρεμένο έμνηστο φοβερό άνθρωπο, τον Τάκτον Ηλιάδη, ο οποίος ήταν εκπληκτικός σαν άνθρωπος και με βοήθησε αφάνταστα. Mm-hmm. Άγια τα κοκαλά του. Και να ζήσουν τα παιδιά του, πάνε 100 ετών, να τον θυμώνται. Τι με βοήθησε. Εγώ πάω και βλέπω τον Βάισβάιλερ. Κάθομαι 20 μέρες. Ναι. Και έκανε την ίδια προπόνηση. Mm-hmm. Είχε έναν Έλληνα φυσιοθεραπευτή, τον Φιλίππου. Του λέω, τι γίνεται ρε Φιλίππου και τα λοιπά. Μου λέει, αυτά κάνει, μου λέει και τα λοιπά. Φεύγω. Πάω να δω το Χάπελ. Βλέπω φοβερή κατάσταση. Κάθε μέρα καινούρια. Μαγεύτηκες. 7 χρόνια μόνιμα. Ναι. Μόνιμα στο Χάπελ. Mm-hmm. Μετά πήγα να δω και δύο προπονήσεις. Τον προπονητή που ήταν στην εθνική ομάδα, το Βεγγέρ, Γερμανία. Το Γερμανό, ναι, που είχαμε εδώ. Τον Ρεχάγγελ. Το Ρεχάγγελ. Ναι. Μηδέν. Έφυγα αμέσως. Το ξαναπάτησα. Στη Βρέντε Βρέμπης. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια ώρα διαδρομή από εκεί από το Αμβούργο. Κάθε μέρα, 7 χρόνια πήγαινα συνέχεια. Πήρα 1500 διαφορετικές προπονήσεις. Ήμουνα τυχερός. Θεός χωρίς τα κόκαλα του Ηλιάδη που με βοήθησε. Αλλιώς δεν μπορούσα. Πήγαινα εδώ στο Λαλάκι. Σε ένα μπαρ που πηγαίναμε. Ναι, όλοι, την έχουμε δει ιστορία. Νίκο, ήσουν και καλός δέκτης. Δηλαδή, ήμουν φοβερός. Αυτό που έβλεπες, ναι. το καταλάβαινες και το απορροφούσες. Και τα έγραφα όλα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά όταν πήγα στο Γάπελ, λέω τέρμα, άραξα εδώ. Ναι. Κάθε φορά, κάθε χρόνο και καινούρια. Τρομερά. Λέω τέρμα, πόσα πήρα. 2.000 προπονήσεις, φτάνουν 1.500, είναι τρομερό. Ήταν τρομερό. Ναι. Έστησα αυτό. Πάγκο, αλλαγές, τέτοια ιστορίες, ήμουν έμφυτος, συνδύασα μια καταπληκτική κατάσταση. Στα χρόνια που ζούμε, δηλαδή. Πάμε Κώστα ΠΑΟΚ, τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε και να βλέπουμε και δεκάδες εμείς παιδιά. Κοίτα, ο Μάτος το κάνανε εξετάσεις, βρέθηκε κουρασμένος, φουπ, λέει ποιος θα παίξει δεξιμπακ. Είχανε πάρει έναν Ροντρίγκο από την Πορτογαλία, πατάτα, έπαιξε ο Βιερίνια. Είχε όμως μπροστά το Λιμιό. Ο Βιερίνη, ο οποίος να πούμε ότι είναι εκτός αποστολής για το αυριανό μάτς με τη Λάρισα. Ναι, τους κάνει διαχείριση, γιατί και οι δύο δεν μπορεί να βγάλει 3 και 4 συνεχόμενα μάτς. Μετά, είναι κοντός όμως ο Βιερίνη. Ο Δόνης δεν χτύπησε ψηλά το δεύτερο δοκάρι, για παράδειγμα, μια λεπτομέρεια. Mm-hmm. Για παράδειγμα. Μετά, ο Μπίζες βάλε Παλέμα. Έπαιζε ο Πάπου με 10 παίκτες. Είχε τον πολύ καλό το Μίχη στα χαφ, μέτριος ο άλλος χαφ. Έτσι, ο τερματοφύλακας άλλαξε Βασκαλάκης καλό, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στα πρώτα λεπτά που ο ΠΑΟΚ πίεσε πάρα πολύ ψηλά, δεν το περίμενα, έκλεψε εκεί πολλές μπάλες. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βγει από αυτό. Έκανε βέβαια την ευκαιρία στο Χατζηθεοδωρίδης, γιατί ήταν πάνω ψηλά πολύ ο ΠΑΟΚ, δεν το έκανε. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός έχει μέτρια στόπερ. Ο Πέλκας τέτοιο γκολ με τρίπλα να μπει, ο Λιμιός με τρίπλα, από εκεί δε αριστερά, να τριπλάρει ο Λιμιός και ο Πέλκας, τον Κατζηθεοδωρίδη και τον Βούγκουρα, αν βρεθεί άλλος, σέντερ μπακ, να τον τριπλάρει ο Πέλκας σε κλειστό χώρο, έλα αυτή. Εντάξει, όχι τώρα τον αδικείς. Μια κλειστή τρίπλα την έχει ο Πέλκας, ρε φίλε. Εντάξει. Σε χώρο μεγάλο άμα βρεθεί ο Πέλκας, όταν, όταν λέω κλειστή τρίπλα, εννοώ κλειστή τρίπλα. Δεν εννοώ ανοιχτό χώρο. Όταν ο ΠΑΟΚ έγινε 1-0 και βγήκε ο Παναθηναϊκός μπροστά, έκανε 6-7 επιθέσεις στο μεγάλο χώρο ΠΑΟ. Ναι. Έτσι. Άμα δεν ήταν ο Μπίσες Βαγγία της Χαλάκης, θα ήταν 3-0. Θέλω να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός εγκλωβίστηκε, ΠΑΟΚ πήρε ρίσκο να ανέβει πολύ ψηλά. Εκεί φάνηκε ο Παναθηναϊκός μικρός. Δηλαδή, τα χρόνια τα παλιά, δεν μπορούσε να έρθει ο ΠΑΟΚ με την Αθήνα, στη Λόρο, και να έρθει να κάνει άμυνα. Εντάξει, προφανώς. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ που έχει πάρει ντάμπλ, έχει ισχυροποιηθεί και τα τελευταία 2 χρόνια, 3, είναι top. Μετά το 1-0, καλή νύχτα ζωή. Εντάξει, είναι και μετά κύπελο, μετά σβήνει το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να πω και κάτι, Γιάννη. Ναι.
Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιεις θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.